Φαντάσου έναν οργανισμό που ζει στη Γη εδώ και πάνω από 500 εκατομμύρια χρόνια, πολύ πριν τους δεινόσαυρους. Ένα πλάσμα χωρίς εγκέφαλο, χωρίς καρδιά, χωρίς σωστά, που μπορεί να σε καθυλώσει με το επικίνδυνο δηλητήριό του, αλλά και να σε μαγεύσει με την ομορφιά του. Ένα πλάσμα που κάποιες φορές μοιάζει σχεδόν αθάνατο, ικανό να αντιστρέψει τον ίδιο του το χρόνο. Αυτό είναι το παράξενο και μυστηριώδες σύμπαντο μεδουσών, ζώων που ισορροπούν ανάμεσα στο αρχαίγωνο και το σύγχρονο, το επικίνδυνο και το υπέροχο. Σήμερα θα βοηθήσουμε μαζί στα πιο βαθιά μυστικά τους, την ιστορία τους, τις μοναδικές ιδιότητες τους, τις εκπληκτικές προσαρμογές τους, τους τρόπους προστασίας από τα τσιμπήματά τους, αλλά και αλήθειες και μύθους που κανείς δεν φαντάζεται. Οι μέδουσες είναι από τους αρχαιότερους οργανισμούς της Γης. Απολιθώματα αποδεικνύουν ότι υπάρχουν εδώ και πάνω από 500 εκατομμύρια χρόνια, ίσως και 700 σύμφωνα με νεότερες μελέτες. Ζουν στις θάλασσες από την Κάμβρια περίοδο, πολύ πριν εμφανιστούν ψάρια ή γερπετά. Το σώμα τους αποτελείται έως και 95% από νερό, γι' αυτό είναι τόσο διαφάνες και ευαίσθητες. Στο κέντρο τους υπάρχει ένα απλό πεπτικό σύστημα, ένα στόμα που ταυτόχρονα λειτουργεί και ως προκτός, ενώ γύρω τους εκτείνονται τα πλοκαμιά με τα κνηδοκύτταρα, τις μικροσκοπικές τοξικές βελόνες. Το νευρικό τους σύστημα είναι στοιχειώδες, χωρίς εγκέφαλο, χωρίς κεντρική διεύθυνση, παρόλα αυτά καταφέρνουν να συντονίζουν κίνηση, αίσθηση, ακόμα και φως, χρησιμοποιώντας ένα διάσπαρτο δίκτυο νευρικών κυττάρων. Η ποικιλία τους είναι τεράστια, πάνω από 2.000 είδη έχουν καταγραφεί, αλλά εκτιμάται ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα που δεν έχουν ανακαλυφθεί στα βάθη των ωκεανών. Ανάμεσα στις μέδουσες που έχουν βρεθεί και έχουν μελετηθεί, υπάρχει μια μέδουσα που μοιάζει να νικά το θάνατο, η Turritopsis dohrnii, γνωστή ως αθάνατη μέδουσα. Όταν τραυματιστεί ή γεράσει, έχει την απίστευτη ικανότητα να επιστρέψει σε ένα πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, ουσιαστικά να ξαναγίνει νέα, σαν να πατά το κουμπί της ανανέωσης και να ξεκινάει από την αρχή. Αυτός ο κύκλος μπορεί να επαναλαμβάνεται θεωρητικά επάπειρον, κάνοντας την το μοναδικό γνωστό ζώο που μπορεί να ανατρέψει τη βιολογική του ηλικία. Το δηλητήριο των μεδουσών είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα όπλα της φύσης. Κάθε προκάμι κρύβει χιλιάδες κνηδοκύτταρα, έτοιμα να εκτοξεύσουν ένα μικροσκοπικό κεντρί με ισχυρή τοξίνη. Οι πιο φωνικές μέδουσες είναι οι box jellyfish της Αυστραλίας, ικανές να σκοτώσουν άνθρωπο σε λίγα λεπτά. Ακόμα πιο παράξενες είναι οι μέδουσες γυρουκάντζι, μικροσκοπικές αλλά με δηλητήριο που προκαλεί ακραίο πόνο και καρδιακά προβλήματα. Πολλά είδη μεδουσών παρουσιάζουν βιοφωσφορισμό, δηλαδή εκπέμπουν φως στο σκοτάδι, χάρη σε πρωτεΐνες όπως η GEP. Αυτή η λάμψη μπορεί να λειτουργήσει ως χαμίνα αλλά και ως παγίδα για ανυποψίαστα θυράματα. Στον αντίποδα των μικροσκοπικών και φωνικών ειδών υπάρχουν και κολοσσία πλάσματα. Η Lion's Mane Jellyfish, η μέδουσα της σχέδης του λιονταριού, είναι η μεγαλύτερη μέδουσα που έχει καταγραφεί ποτέ. Το καπέλο της φτάνει τα 2,5 μέτρα διάμετρο, ενώ τα πλοκάμια της εκτείνονται έως και 36 μέτρα, μεγαλύτερα και από μπλε φάλαινα. Άλλα εντυπωσιακά είδη είναι οι κτενοφόροι, που συχνά συχαίνονται με μέδουσες, με εντυπωσιακά χρώματα και κυματισμούς σαν ουράνιο τόξο. Η επαφή μας με τις μέδουσες είναι τόσο παλιά όσο και η ναυσιπλοεία. Στη Μεσόγειο συναντάμε τη μόρ μέδουσα Πελαγία νοκτιλουκά με ισχυρό τσίπημα και μεγάλη τοξικότητα. Τη Κοτιλόριζα τουμπερκουλάτα, γνωστή ως τη γανιτή αυγομέδουσα, που είναι ακίνδυνη, και τη μεγάλη ριζόσωμα πούλμο, που εντυπωσιάζει με το μέγεθός της, αλλά δεν είναι επικίνδυνη. Οι άνθρωποι φοβούνται τις μέδουσες, αλλά ταυτόχρονα γοητεύονται από την ομορφιά τους. Στη λαϊκή παράδοση, η πιο γνωστή μέδουσα στο μύθο δεν είναι θαλάσσιο πλάσμα, αλλά η μυθική γοργό μέδουσα, με φίδια για μαλλιά και βλέμμα που πέτρωνε όποιον την αντίκριζε. Το όνομά της έχει περάσει σύγχρονες μέδουσες λόγω της απροσμένης και επικίνδυνης φύσης τους. Εμφανίζονται ξαφνικά και σε παραλύουν. Αν σε τσιμπήσει η μέδουσα, θυμήσου.
Μην τρίβεις την περιοχή. Μην βάζεις γλυκό νερό ή ινόπνευμα. Μην ρίχνεις ούρα, είναι μύθος και μπορεί να χειροτερέψει το δηλητήριο. Αντίθετα, ξεπλένεις με θαλασσινό νερό, αφαιρείς προσεκτικά πλοκάμια με τσιμπιδάκι ή γάντια ή με μια πλαστική κάρτα, βυθείς την περιοχή σε σωστό νερό 40 με 45 βαθμών για 20 με 40 λεπτά, γιατί η θερμότητα απενεργοποιεί το δηλητήριο. Αν εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση ή δυσκολία στην αναπνοή, ζητάς άμεση γιατρική βοήθεια. Μερικά είδη μέδωσων μελετώνται για ιατρικές εφαρμογές, καθώς οι πρωτεΐνες τους έχουν δυνητική χρήση σε αντικαρκυνικές και νευρολογικές θεραπείες και το DNA της τούτου τόψης ίσως κάποτε μας δείξει πώς να επεκτείνουμε τη ζωή μας. Οι μέδουσες είναι θεμελιώδης κομμάτι του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Τρέφονται με πλανκτόν, μικρά ψάρια, ακόμη και αυγά ψαριών, ρυθμίζοντας την ισορροπία. Από την άλλη, είναι τροφή για θαλάσσιες χελώνες, τόνο, αλλά και για κάποιες φάλαινες. Η υπεραλίευση αφαιρεί πολλούς φυσικούς φυτευτές με αποτέλεσμα να αυξάνονται ανεξέλεγκτα, πλημμυρογώντας επιδρομές μεδουσών που απειλούν τον τουρισμό και την αλία. Επίσης, η κλιματική αλλαγή και η αύξηση θερμοκρασίας της θάλασσας ευνοούν την αναπαραγωγή τους. Έτσι, βλέπουμε όλο και πιο συχνά περιοχές με τεράστιες συγκεντρώσεις μεδουσών, ενόμενο που θα γίνει πιθανώς πιο έντονο τα επόμενα χρόνια. Η μελέτη τους όμως μας δίνει πολύτιμα δεδομένα για την κλιματική ισορροπία, για την υγεία των θαλασσών, αλλά και για τη δική μας επιβίωση, καθώς κατανοούμε καλύτερα τις μεταβολές των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Αξίζει να θυμόμαστε πως όσο απειλητικές και αν φαίνονται, οι μέδουσες είναι πανάρχια κομμάτια της φύσης, που υπήρχαν εδώ πολύ πριν από εμάς και πιθανόν θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά από εμάς. Αν αυτό το ταξίδι στα βάθη των θαλασσών σου άρεσε, κάνε εγγραφή στο κανάλι για να εξερευνήσουμε μαζί και άλλα θαυμαστά πλάσματα. Αν σου άρεσαν οι πληροφορίες, στήριξε με ένα like και μοιράσου το βίντεο με φίλους που αγαπούν τη φύση και τη θάλασσα. Εσύ ήξερες ότι υπάρχει μέδουσα που μπορεί να νικήσει το θάνατο? Γράψε στα σχόλια τη γνώμη σου και πες μου ποιο άλλο θαλάσσιο μυστήριο θα ήθελες να εξερευνήσουμε. Σας ευχαριστώ που ταξιδεύσατε μαζί μου στον κόσμο των μεδουσών. Μέχρι την επόμενη εξερεύνηση, να προσέχετε και να απολαμβάνετε τη μαγεία της φύσης.